Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας από τη μαρτυρική Αμόχωστο της Κύπρου θα είναι ο επίσημος προσκεκλημένος της Μητρόπολης Δημητριάδος στην έναρξη των φετινών εκδηλώσεων για την Αυτική Εβδομάδα με τιμόμενη περιοχή την Κύπρο. Ο Πανιερότατος θα είναι εδώ από την Κυριακή το πρωί, όπου θα προεξάρχει στην αρχιερατική θεία λειτουργία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου. Εκείνη δε την ημέρα θα τελέσουμε και μνημόσυνο υπέρ του αγνώστου ναυτικού, πρωτίστως λόγω της Ναυτικής Εβδομάδος, αλλά και όλων των κεκοιμημένων Κυπρίων αδελφών μας, πολύ δε περισσότερο εκείνων οι οποίοι φωνεύθησαν κατά την τουρκική εισβολή. Συνεργαζόμαστε με τη Μητρόπολη από το 1990, με τον Μακαριστό Χριστόδουλο και μετέπειτα με τον κύριο Ιγνάτιο. Θέλουμε πάντα να εκφράζουμε την γνωμοσύνη μας για τους φορείς, με το Δήμο Βόλου ανέκαθεν, με το επιμελητήριο ανέκαθεν και όποτε ζητήσανε την αμαρτή διευκόλυνση από τον Οργανισμό Λιμένο Βόλου. Την ερχόμενη Κυριακή 16 Ιουνίου ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τον θεσμό της Ναυτικής Εβδομάδας με τη μεγάλη συναυλία του Μουσικού Σχολείου στον προαύλιο χώρο του Αγίου Κωνσταντίνου στις 9 το βράδυ. Οι εκδηλώσεις τελειώνουν υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα και συνδιοργανώνονται σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου, τον Οργανισμό Λιμένο, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, την Ένωση Κυπρίων και την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Η Ναυτική Εβδομάδα 2024 περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις όπως είναι μουσικές συναυλίες, εκθέσεις, παρουσιάσεις χορευτικών σχημάτων και δρόμενων με έντονο το τοπικό στοιχείο που στοχεύουν αφενός στο να αναδείξουν τη σχέση της Μαγνησίας με τον πολιτισμό της Κύπρου, έχοντας ως συνδετικό κρίκο τη θάλασσα και τη συμβολή της στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη. Εφετέρου δε φιλοδοξούν να μεταλαμπαδεύσουν προς κάθε κατεύθυνση αξίες πανανθρώπινες όπως η αγάπη, η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ισότητα. Ο φετινός κύκλος των εκδηλώσεων για την Ναυτική Εβδομάδα ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Ιουνίου με τη μεγάλη συναυλία του Ανδρέα Κατσιγιάννη στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου, όπου θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Γλυκερία και ο Δημήτρης Μπάσης. Ο πύχης είναι πολύ ψηλά όπως κάθε χρόνο και το βλέπετε, νομίζω και το ζήσαμε πολύ δε περισσότερο πέρσι, που ήταν παρόν ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις που γίνονται για αυτό το όμορφο στοιχείο που υπάρχει και έχει δημιουργήσει ο Θεός στη θάλασσά μας. Και που πολλές φορές το νοσταλγούμε, το επιθυμούμε και για να μας ειρηνεύσει,